Α, εδώ είναι ο Γιώργος. Η ώρα είναι 5 και 39 λεπτά. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα στην Βοστόνη. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στην Ομογένεια. Λοιπόν, είσαι αυτά τα δύο πιτσιρίκια. Φανταστική. Ξέρεις, η πρώτη φορά τέτοιο βίντεο να πάρει τόσο πολύ, πολύ κόσμος. Το ένα το στέλνει μέσα στον άλλον και προπαθώ στην νεολαία. Ο ένα στέλνει στον άλλον το βιντεάκι αυτό από το Facebook. Και ακόμα αλήθεια. Η αρχή είναι. Και ακόμα είναι μόνο τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Σκέψου δηλαδή, υπολογίζω ότι αυτό το βίντεο θα περάσει το 1,5 εκατομμύριο viewers. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Ρώτησα το... Συνικάδες. Το ένα είναι 10 χρονών και το άλλο νομίζω είναι 8 ή 9. Αυτοί έχουν μέλλον μπροστά τους, Άγγελε. Έχουν πολύ μεγάλο μέλλον και πρώτη φορά τους είδα και ξέρεις, τους τράβηξα όπως είσαι στο βίντεο αυτό με το Headron το λεγόμενο, με το K4 Definition Camera, με τον drone και βγήκε πολύ ωραίο και τα πάντα. Αλλά είναι στο YouTube, θα κάνω ένα separate editing για αυτά τα παιδιά. Από την Ελλάδα κάποιος μου είπε ότι το βάλανε και κάποια τηλεοράσεις, κάποια τηλεοπτικά κανάλια λέει, το παρουσιάσανε αυτό το κομμάτι. Μόνο με τους πιτσιρικά, δεν παρουσιάζω τα χωρητικά. Ταλέντα, ταλέντα. Λέει που ένας γράφει στην Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε, λέει, εδώ στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα, η Μητρόπολης, η μάνα του ελληνικού τραγουδιού, του μπουζουκιού, να έχει σβήσει. Και μέσα σε ένα μικρό μέρος, σε ένα χωριό, στο Κρίγορε Μπιτς, που η κάτοικη του είναι μικρότερη από την Κεφαλονιά, που λέει ο λόγος, να βγάζουν τέτοια ταλέντα. Και από Αμερικανά και δεν ξέρω ποια είναι δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, πέμπτης γενιάς, τι είναι. Και μάλιστα θέλω να πάρω περισσότερες πληροφορίες, θα μάθω περισσότερες πληροφορίες, θα τους στείλω και όλα κάτω. Μου ζητήσαν να πάνε και στην Ελλάδα του χρόνου τα παιδιά αυτά τα δύο. Αλλά να πάνε, να πάνε, πρέπει να πάνε. Τους λέω δεν έχω μοναχά δύο. Έχω καμιά δεκαπενταριά από αυτά τα παιδιά. Μου λέει τόσα πολλά μαθαίνουν μπουζούκια, λέει. Πολλοί λέει μαθαίνουν. Αλλά υπολογίζουμε από καιρό τώρα στο κινητό στούντιο. Να κάνουμε κάποια βραδιά έτσι με τα ταλέντα η Φωνή των Ανήνων, από ανέκαθε τι ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή και να κάνω και να έχω αυτά τα παιδιά μαζί και τα υπόλοιπα τα παιδιά στην τηλεόραση, να είναι και ο κόσμος εκεί, να γίνει μια ωραία βραδιά για κάποιο σκόπο και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στην τηλεόραση αλλά και να δει όλος ο κόσμος αυτά τα παιδιά. Γιατί ξέρεις, η Φωνή των Ανήνων έχει μεγάλη ακροματικότητα σε όλο τον πλανήτη. Άμα. Και τα πάντα κουβεντιάζει για πολύ πράγμα. Τα καλοκαίρια, Άγγελε, στην Ελλάδα οι πολύ καλλιτέχνες διεξάγουν περιοδίες όλη την Ελλάδα, άλλοι παίζουν στα γήπεδα, άλλοι ναι, στους ναι, χώρους. Ναι. Δεν μιλά τώρα για μπουζουκί ειδικά αργά το βράδυ. Όχι, συναυλία. Μακριά από αυτά είναι τα παιδιά αυτά. Αλλά τα παιδιά όχι, αυτά, όχι, τα παιδιά αυτά δεν θα πάνε σε, μπουζουκί ειδικά, θα πάνε σε συναυλία μεγάλη. Ακριβώς. Που θα έχει 100.000 άτομα μέσα. Μεγάλα ονόματα, αλλά πιο ναι. πολύ και νεότεροι τραγουδιστές. Ναι, ναι. Θα είναι εκεί και θα τα παρουσιάσουν και με πληρωμένα τα έξοδά του. Θα είναι καλό αυτό, να σου πω κάτι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Όχι μπουζουκί ειδικά αργά το βράδυ, αλλά δηλαδή μια συναυλία όπως είπες, η οποία τελειώνει 10-11 ώρα το βράδυ. Ναι. Να δούμε και δηλαδή γιατί παράγει Ομογένεια. Είναι καλό και τα χορευτικά μας. Πολλοί είχα πάρα πολλά έτσι, τηλέφωνα για τα χορευτικά μας. Λέει τόσα παιδιά, λέει, ντυμένα με αυθεντικές ενδυμασίες, ξέρεις τα πάντα. Εδώ στην Ελλάδα έχουν σβήσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να τους πληρώσουμε, λέει. Άγγελε, τα έχουμε και εκεί. Πιο πολύ τα βλέπεις αυτά στην επαρχία. Στο Βορρά Μακεδονία, πάνω, ξέρεις. Ναι, σε εμάς πάνω τα βλέπεις σε κάποια, ας πούμε, στην επαρχία όπου υπάρχουν πολιτιστικές εκδόσεις. Υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι τα έχουν αυτά και αυτοσυντηρούνται οι άνθρωποι. Ξέρεις, περνάνε και τους. Έχω και φίλους στο Facebook και τα πάντα όλα αυτούς τους συλλόγους γιατί πάντα με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε εδώ πέρα στα γεγονότα τώρα. Εντάξει, μπήκαμε στο νέο στούντιο. Τώρα και εσύ πρώτη φορά λαμβάνει μα στο νέο στούντιο. Δεν φαίνεται ακόμα. Συγχαρητήρια, Άγγελε. Εντάξει, θα το παρουσιάσω κάποια στιγμή. Για τις καινούριες εγκαταστάσεις. Ναι, είναι φοβερό. Καλές δουλειές. Καλή συνέχεια και σε ανώτερα. Ωραία, λοιπόν, είναι ωραίο το μέρος εδώ. Έχω ωραία θέα απ' έξω. Βλέπω την λίμνη. Κάνω και σκι, ξέρεις εκεί πέρα τα παιδιά. Κορκόδηλος. Εσύ έχεις το δάσος. Εντάξει. Λοιπόν, χτες είχα το θαμάτο Σάρα, αν το άκουσες. Αν δεν παρακολουθήσα, εγώ πήγα σε μια εκδήλωση lecture, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Για την καταστροφή της Σμύρνης. Ναι, πώς πήγε αυτή... Ναι, ήταν φανταστική, ας πούμε, πήρα και το βιβλίο του κυρίου Ούρεμπεκ. Αυτός είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο που πήγε στο Boston University. Mm-hmm. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε μια φορά αυτό, για έναν Αμερικανό, Προτεστάντης χειροκήρυκας ήταν αυτός,
ο οποίος δεν είχε και καλή τύχη εδώ στην Αμερική, πάνω από τη Νέα Υόρκη ήταν το Upstate εκεί πέρα πάνω προς τον Καναδά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Asa Jennings λέγεται, λεγόταν ο κύριος αυτός. Τώρα ζουν τα εγγόνια του τώρα ζουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μας εξήγησε κάτι που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ, ότι όταν και εγώ ήταν η Σμύρνη, το πλήθος συγκεντρώθηκε στο λιμάνι για να ανέβει σε καράβια πάνω για να μπορεί να φύγει, γιατί ερχόταν ο τουρκικός στρατός από την Εδωχώρα. Και μάλιστα το πλήθος που συγκεντρώθηκε δεν ήταν μόνο οι Σμυρνέοι, ήταν και άλλοι Έλληνες και Αρμένοι, πιο πολλοί Έλληνες, που ήταν μέσα από την Ανατολή, από τα χωριά και τα λοιπά. Και τα ξένα καράβια εκεί πέρα τους παρακολουθούσαν, είχαν εντολές να μην βοηθήσουν. Και ο κύριος αυτός, χρησιμοποιώντας την αμερικανική του υπηκότητα και μόνο, κατάφερε με κάτι ψιλοψεματάκια, ας τα πούμε, σχετικά με τις ναι. Κατάφερε, Άγγελε, να μαζέψει ελληνικά καράβια μεταγωγικά από την από τη Λέσβο, από τη Μυτιλίνη, απέναντι δηλαδή. Έκανε μια συμφωνία με τον Κεμάλ. Αυτό το ανθρωπάκι, ένα ανθρωπάκι, ήταν 5 πόδια 3 ίντσες, δηλαδή 1,5 μέτρο ύψος. Για λάκας και τα λοιπά. Και καμπούρης λίγο, γιατί είχε μια αρρώστια, ήταν μικρός, τουμπροκυλώσης. Λοιπόν, κατάφερε αυτό το ανθρωπάκι, Άγγελε, να κάνει συμφωνία με τον Κεμάλ, να πάρει 7 μέρες για να βγάλει τους εγκλωβισμένους από το λιμάνι, και με τα ελληνικά καράβια υπό την προστασία του αμερικανικού ναυτικού φόρτωσε 300.000 ανθρώπους μέσα σε 11 μέρες, γιατί μετά το 7 έγινε 11, έδωσε 11 μέρες ο Κεμάλ, φόρτωσε αυτός 300.000 ανθρώπους, έφερε τα καράβια από τη Λέσβο και τα πήγε απέναντι στα νησιά, τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Και σύνολον πήγε μετά και σε άλλα λιμάνια, γιατί οι Τούρκοι διώχναν τότε. Έσπασαν, έκαναν 1,2 εκατομμύρια μέσα σε 1-2 μήνες. Τον τίμησε μετά το ελληνικό κράτος, τον τίμησε το Πατριαρχείο. Αλλά θα ήταν πολύ καλά να κάνω μια παρουσίαση γι' αυτό. Θα ετοιμάσω εγώ μια ελληνική παρουσίαση. Μίλησα με τον συγγραφέα. Και θα ήταν πάρα πολύ καλά να το παρουσιάσουμε αυτό κάποια μέρα. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Asa Jennings λεγόταν ο κύριος. Asa, A-S-A, είναι το μικρό του, Jennings, ναι, το επώνυμο. Ναι. Ήταν ένας, μπορώ να πω, δηλαδή όπως το εξήγησε ο καθηγητής, ο ερευνητής, ο συγγραφέας, ένας αποτυχημένος ιεροκήρυκας ήταν. Δηλαδή τον έστειλαν από εκκλησία σε εκκλησία οι Προτεστάντες, για να κηρύττει τις Κυριακές πρωί, και μετά πήρε μια δουλειά με το YMCA. Το YMCA δεν ήταν τότε μόνο αθλητικά, ήταν δηλαδή και πολιτιστικός οργανισμός. Εγώ, γιατί είναι ολέα, έχει και εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Για Men's Christian Association. Για πιτσιρικάς ήμουν και εγώ στο YMCA. Πήγαμε εκεί πέρα για μπάνια και διαδρόμματα. Τους δίδασκαν διάφορα πράγματα και μετά τον στείλανε στην Τσεχοσλοβακία, νομίζω πρώτα, και μετά τον στείλανε στη Σμύρνη. Και έφτασε στη Σμύρνη αυτός 3 εβδομάδες πριν τη μεγάλη καταστροφή. Μάλιστα. Και θα τα συζητήσω μια άλλη μέρα αυτά. Πάνω σε αυτό ήταν ένα βιβλίο, The Great Fire ονομάζεται το βιβλίο, και ήταν πιο πολύ έρευνα που είχε κάνει ο καθηγητής αυτός. Αυτό είναι καλό όμως, να έρθουμε σε επαφή και μπορεί να γυρίσουμε κάποια κινηματογραφική ταινία συγκεκριμένα με αυτό το θέμα της Σμύρνης. Ήδη έγινε ένα μικρό κλιπ 10 λεπτών το 1940 κάπου το τότε. Το έχω παρουσιάσει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση εδώ. Ναι, το έχω παρουσιάσει αυτό, Black and White. Αλλά θα ήταν καλό να παρουσιάσω μια αναπαράσταση και κανονική κινηματογραφική ταινία 2 ωρών, κάτι. Να γίνει. Ακριβώς πώς ήταν η Σμύρνη εκείνη την εποχή από το Hollywood. Έχουμε τα ιστορικά και τα πάντα. Και να γίνει μια ωραία κινηματογραφική ταινία. Που αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στην Τουρκία, οπωσδήποτε. Πρόβλημά τους. Αλλά είναι δικό τους πρόβλημα, τέλος πάντων.
εάν μαζευτούν εδώ πέρα τα χρήματα και τα πάντα στην Αμερική, υπάρχει κανένας καλός producer, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει ταινία αυτή. Σωστά. Ναι, θα, ναι. Θα το συζητήσουμε και αυτό, Άγγελε. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει για να, γιατί βοηθάει και την Ελλάδα, ξέρεις. Ναι. Βοηθάει και την Ελλάδα. Κοίτα, μπορεί να υπάρχει και μια προσφατικά που το ανάφερες, γιατί πήγαμε κάτι φίλους εκεί πέρα και ο κύριος συγγραφέας αυτός γνωρίζει πολύ καλά τον βορειοπυρώτη συγγραφέα και ας πούμε που ας πούμε ασχολείται και με ταινίες. Τον Γκέιτς. Τον συγγραφέα του βιβλίου Ελένη. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να ήδη να υπάρχει μια τέτοια κουβέντα τώρα που το είπες. Να γίνει μια super παραγωγή, κάτι το οποίο θα είναι με τα effects, με τα πάντα, είναι ας πούμε πολύ έτσι ενδιαφέρον ταινία αυτή. Ναι. Κάτι μπορεί να κάνουμε σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα, Γιώργο. Εδώ βλέπουμε ότι η Ρωσία πλέον αρχίζει και καθαρίζει την αυλή κάτω στη Μέση Ανατολή από τους Άσεις. Εχθές ο Θωμάς ο Σάρας, αν άκουσες, θα ανέβει εκπομπή κάποια στιγμή σήμερα και αυτή, γιατί δεν πρόκειται να την ανεβάσω. Τι είπε ο Θωμάς? Είπε αυτά που λες και εσύ. Δηλαδή, αν άκουγες, θα έλεγες τι έπαθε ο Θωμάς ο Σάρας. Ναι, ναι, βεβαίως, τα έβαλε με τη Χίλαρη Κλίντον, με τον Ομπάμα, ότι υπεύθυνη είναι αυτή τη καταστροφή. Πήρε τα χαπάκια του Θωμάς, δηλαδή αυτό. Ακόμα και όταν ότι... πήρε τα χαπάκια του, εντάξει. Εγώ λέω, κοίταξε, Γιώργο, είναι το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν λέμε κάτι σε αυτή την εκπομπή, πολλοί καμιά φορά παρεξηγούν και εσένα και εμένα να μας λένε φασίστες. Μας λένε χουντικούς, μας λένε βασιλικούς, μας λένε δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα πράγμα το εξής, αγαπητοί φίλοι. Δεν είμαστε με κανένα από αυτούς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι μας αρέσει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Την αλήθεια. Αυτό το οποίο ας πούμε συμβαίνει και το οποίο το παρουσιάζουμε όπως συμβαίνει. Υπάρχουν άλλα κανάλια και προπαντός στην Ελλάδα που τα πράγματα τα παρουσιάζουν με τον δικό τους τρόπο αυτό που συμβαίνει να μην συμβαίνει. Και τα παρουσιάζουν με διαφορετική μορφή. Αναλόγως με τα συμφέροντα του καθενός και των πολιτικών και το ένα και το άλλο. Εμείς δεν πληρώνουμε από πολιτικούς, ούτε από κόμματα, ούτε από κυβερνήσεις. Και γι' αυτό παρουσιάζω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Εδώ στις ΗΠΑ είχαμε πει πάρα πολύ καιρό, και ο Γιώργος και εγώ σχετικά, για την άσκημη εξωτερική πολιτική της Χίλαρης Κλίντον. Είχαμε πει για το Ισραήλ και είχαμε πει και για την Τουρκία. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι όταν ο πρόεδρος του Ισραήλ φώναζε και έλεγε. Του Ομπάμα, τώρα κάνει επίθεση. Κάνει επίθεση στη Συρία τώρα. Σκοτώνουν, λέει ο πρόεδρος της Συρίας, με γκαζάκια, λέει, και δηλητηριώδεις όπλα το λαό του, τον κόσμο του. Που αυτά ποιος τα έβαζε, αποδείχτηκε η Τουρκία και το Ισραήλ. Πληρωμένοι από τις ΗΠΑ. Γιατί. Οι υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ. Ακόμα και ο Σάρας εχθές είπε, Γιώργο, πάλι να ακούσεις, είπε το εξής, ότι η Αμερική πλήρωνε και το Ισραήλ και την Τουρκία. Και τους φίλους να πάνε να βάλουν τα γκαζάκια αυτά για να ρίξουν το σαντάνε. Το είπε αυτό ο Σάρας. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τα ήμουν, τα χάσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτά που λέγαμε, ξέρεις κάτι, καμιά φορά άλλος μέχρι να καταλάβει ακριβώς το τι λέμε και μέχρι να μπει στο νόημα ακριβώς το τι συμβαίνει. Εγώ όπως τώρα με τον Τσίπρα μου, λέει, Άγγελε, μου λέει, τι έγινε. Έγραψε η Καθημερινή ένα άθρο. Και δεν είχε εμένα φωτογραφία, είχε το Σωτήρη φωτογραφία. Κάπως συγκεκριμένα είχε κάνει και μερικά λάθη, γιατί κάποιος του πληροφόρησε πολλά και διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, υπό το εξής, και έλεγε η Καθημερινή, ας πούμε, για μας, και δύο τρελοκεφαλονίτες έχουν κατακτήσει τα μίδια στις ΗΠΑ. Και παρουσίασε πάρα πολλά πράγματα. Και αναφέρθηκε σε μένα, ναι, και λέει, προπαντός ο Πιτσιρικάς, ο Άγγελος Λαγκελάτος, μη του πεις στον αέρα για κομμουνιστές, όπως τα λέει και αυτό στα κομμούνια, γιατί θα σε φάει μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή ότι τα έχω με τους κομμουνιστές. Δεν τα έχω με τους κομμουνιστές. Απλούστατα, αγαπητοί φίλοι, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός είναι μια πεθαμένη ιστορία. Κάτι που υπήρχε εδώ και 80 χρόνια, πέθανε. Πεινάγανε όλοι, αυτό είναι. Τώρα αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι κομμουνιστές, είναι ψευτοκομμουνιστές, παρουσιάζονται σαν κομμουνιστές, αλλά στην χειρολεξία είναι καπιταλιστές. Διότι αποδείξαμε προπαντός στην Ελλάδα ένα κομμουνιστή ο οποίος είναι φτωχός. Όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές, προσοχή, όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα που βγαίνανε στους δρόμους, σας βάζανε να πετάτε τούβλα, να βάζετε φωτιές, μπόμπες, ακόμα και τον Τσίπρα τον έβαζαν αυτοί οι συνδικαλιστές πιτσιρικάς, πέτα λέει μολότο, πέτα μπόμπες, λέει κάπου στα μαγαζιά. Γιατί φωνάζανε?
Για το συμφέρον του λαού. Όχι δε, για το συμφέρον το δικό τους. Γιατί σήμερα αυτοί είναι όλοι βουλευτές. Έχεις δει κανένα συνδικαλιστή στην Αμερική να είναι σήμερα βουλευτής? Όχι. Αλλά αυτοί έχουν γίνει όλοι βουλευτές. Γιατί οικονομάνε 200.000 δολάρια, 200.000 γύρω το χρόνο από την κυβέρνηση. Εσείς τα κορόιδα όμως. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Εσείς τα κορόιδα όμως πεινάτε. Σας έχουν φάει τα λεφτά αυτοί οι αλήτες, αυτοί οι συνδικαλιστές, αυτοί που έχουν μείνει στην κυβέρνηση, σε όλα τα κόμματα. Σας κοροϊδεύουν, έχουν θησαυρίσει. Το Μπαχάμα έχει γεμίσει από χρυσό της Ελλάδος, από τους Έλληνες συνδικαλιστές, πολιτικούς από όλα τα κόμματα και δεν έγινε ακόμα, και προπατώ από τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές είναι οι πιο πλούσιοι. Οι άλλοι έπρεπε να λαδώσουν για να πάρουν. Αλλά αυτοί που παίρνουν, δώσαν και στα κομμούνια μερικά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για να μην φωνάζουν. Και έτσι όλοι έχουν γεμίσει με χρήμα. Και αυτά, άμα τα λέμε, δεν αρέσει σε μερικούς. Δεν τους αρέσουν. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά που σας έλεγα εδώ και 20 χρόνια και 15 χρόνια τον Παπανδρέου, δεν βγήκαν αλήθεια. Βγήκαν όλα αλήθεια. Δεν σας έλεγα τις τράπεζες στο Cayman Island. Δεν σας έλεγα στον Μπαχάμας. Δεν σας έλεγα στην Αμερική. Γιατί τρέξαν όλοι αυτοί του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας στην Αμερική εδώ και 4 μήνες, 5 μήνες πριν τις εκλογές, Γιώργο, και μεταφέραν τους λογαριασμούς τους. Το θυμόσαστε αυτό που σας το είπα, το θυμάσαι, Γιώργο. Μεταφέραν τους λογαριασμούς τους από την Αμερική σε εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά. Ξέρετε γιατί στον Καναδά? Γιατί στον Καναδά δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ελέξει τις τράπεζες του Καναδά. Λόγω συνθήκης. Λόγω συνθήκης που έχει υπογράψει η Αμερική. Χάγης. Yeah. Η Αμερική έχει υπογράψει κάποια συνθήκη με πάρα πολλά κράτη και αυτά συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι στην Ελλάδα και δουλεύω στο δημόσιο και κλέψω, ας πούμε, 5 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια δολάρια, πώς τα κλέβω? Φτιάχνω μια επιταγή, ανοίγω ένα αγορασμό στην Αμερική και τα βάζω μέσα στην Αμερική, σε Αμερικανική τράπεζα, νομίζοντας εγώ ότι δεν τα δει τώρα το ελληνικό κράτος κάποια μέρα. Αλλά με τις συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Αμερική, έχει τον έλεγχο μέσω του IRS να ελέγξει ακριβώς αυτούς τους λογαριασμούς που πληρωθήκανε, σε ποια τράπεζα μπήκανε και σε ποιο όνομα μπήκανε. Να πω κάτι σε αυτό, Άγγελ. Αυτοί, ένα αυτό για να ολοκληρώσω και τελειώνω, αυτοί οι κύριοι όλοι αυτοί ήρθαν στην Αμερική ή στείλαν τους αντιπροσώπους τους και πήραν αυτά που είναι σε δισεκατομμύρια δολάρια και τα μεταφέρανε στο Μοντρεάλ του Καναδά. Αν κοιτάξουμε τις τράπεζες του Καναδά στο chat, Γιώργο, θα δεις εκείνη την εποχή πώς ανεβήκαν τα οικονομικά στις τράπεζες του Καναδά και κατεβήκαν από την Αμερική. Τέτοιο κομπιναδόρι είναι. Και γυρίζουν αυτοί να σας το παίζουν πατριώτες. Για τον Έλληνα, για την Ελλάδα. Και να χρησιμοποιούν και τη λέξη ρε γαμό, ξέρεις, τάχα. Του δρόμου τη γλώσσα για να λένε στον κόσμο τους ότι και εγώ είμαι μαζί σας, του δρόμου, είμαι φτωχαδάκι. Αλλά σας έχουν καταρριμάξει. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Γι' αυτό τους τριμώνω και σηκώνω και λέω: να και τα κουμούνια, να και οι άλλοι σοσιαλιστές, να και οι άλλοι είναι δημοκράτες, όλοι τους είναι κλέφτες. Και τώρα βρέθηκε ένα παιδί εκεί πέρα που λέγεται Τσίπρας, όπου και αυτό ήταν στο σύστημα. Να δούμε τι θα κάνει και αυτό στους 6 μήνες. Για λέγε, Γιώργο, τώρα. Δύο πράγματα σε αυτό, Άγγελε, πάνω και μετά συνεχίζουμε. Ένα για Αμερική και δεύτερο για Καναδά. Πρώτο για Αμερική. Ναι, φέραν χρήμα, αλλά υπάρχει ένας τρόπος και το κάνουν. Νεοδημοκράτες, μάλιστα. Ναι. Σου έφεραν χρήμα. Να κρύβουν χρήμα. Αχα. Στην Αμερική. Πώς? Στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία, μπορείς να ιδρύσεις εταιρεία χωρίς να ξέρουν κανένας ποιος είσαι. Ναι, ναι, αυτό συμβαίνει. Εταιρεία φαντάσματα. Και αυτές οι εταιρείες ξεφυτρώνουν από το πουθενά και αγοράζουν ακίνητα στο Μανχάταν. Και πολλοί είναι δικοί μας. Και όταν μιλάω για ακίνητα, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το ακίνητο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και τα αγοράζουν κάτι εταιρείες με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Πού τα βρήκανε αυτές οι εταιρείες? Που δεν υπήρχαν πριν ένα χρόνο. Ναι, αλλά όμως το ERS μπορεί να τους ελέγξει. Ναι. Εκεί αλλά, υπάρχει ο έλεγχος. Αλλά χρειάζεται δουλειά. Βέβαια. Κοίταξε, αυτά θα βγουν σε φορά πολύ σύντομα. Θα βγουν. Αυτά θα βγουν διότι δυστυχώς είναι για εσάς τους Έλληνες στην Ελλάδα, θα ξέρετε ένα πράγμα. Μπορεί να είμαστε στη Φλόριδα, εδώ που ήταν η πολιτεία του Ταρζάν, στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, γιατί εδώ γυρίστηκε η ταινία, ο σταθμός μας, αλλά σας λέω το εξής. Όλα από εδώ θα ακουστούν και με ονόματα. Διότι μέχρι στιγμής, όταν τα ελληνικά κανάλια παρουσιάζανε μερικά, εμείς θα είχαμε παρουσιάσει 5 χρόνια προτού.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ, πολύ απλό. Βγαίνουν σιγά σιγά στη φόρα. Θα βγουν στη φόρα, μην ανησυχείτε. Ναι, δυστυχώς και τώρα είναι ευχαριστώ. Είναι νεοδημοκράτες αυτό πάνω. Ναι, δεν έχει σημασία ποιοι είναι, αν είναι δημοκράτες ή ό,τι και να είναι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους φίλους. Περιμέναμε την αλήθεια του Ανδρέα, περιμέναμε να βρούμε. Αυτό είναι. Την αλήθεια του Ανδρέα και τι βρήκαμε τους δικούς μας. Είδες. Λοιπόν. Όλα. Δεύτερο. Και η αλήθεια του Ανδρέα έχει, απλώς αλλού τα έχει κρυμμένα. Θα τα βρούμε κι αυτά. Τορόντο, Κάναδα. Θα τα βρούμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα για Καναδά λίγο. Αυτοί οι τύποι που πήγαν τα λεφτά στο Καναδά για να τα κρύψουν. Μίλα, είναι... Γιώργο, και έρχομαι να πάρω ένα ποτήρι νερό. Μίλα, σ' ακούω. Καναδά, για τον ίδιο λόγο, είναι το αντίθετο του Σόρα. Ο Σόρας δεν έχει λεφτά και λέει ότι έχει στον Καναδά. Και γιατί λέει ότι έχει στον Καναδά, Montreal Bank το ονομάζει, ούτε υπάρχει μια τράπεζα. Bank of Montreal λέγεται η τράπεζα. Γιατί Καναδά, γιατί γνωρίζει πολύ καλά, έτσι όταν έμαθε ο Διαμαντόπουλος, ότι βάζει συνθήκη Χάγης. Δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος του Καναδά να δώσει πληροφορίες σε άλλα κράτη σχετικά με το ποιος έχει και ποιος δεν έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην διαφημίσουμε τώρα τον κοντό απατεώνα, θα ήθελα κάποια στιγμή, Άγγελε, όμως. Ναι, σε ακούω. Τον γιατρό στην εκπομπή, τον Ρίνο, να μας ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις με την Τράπεζα Ανατολής. Θα έχουμε τον γιατρό τον Ρινιό. Ναι. Ναι, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτό το θέμα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να μάθουν και οι υπόλοιποι τηλεθεατές. Είναι στην πρώτη γραμμή ο Λευτέρης. Ναι. Το θέμα αυτό. Και υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Ανατολής εναντίον την Εθνική. Mm-hmm. Και θα ήταν πάρα πολύ καλά να μας ενημερώσει. Γνωρίζω πολύ καλά, είναι τώρα πίσω στο σπίτι του στη Ρόδο και θα τον επικοινωνήσω μαζί του άμα θέλει να βγει, δηλαδή από εβδομάδα άμα θέλει, Άγγελε. Ναι, κάτι θα κάνουμε βεβαίως. Σωστά. Τώρα να κουμπίσουμε λίγο τα φλέγοντα θέματα. Τα φλέγοντα θέματα, αυτά ξέρεις ποιο είναι τώρα. Είναι η υπόθεση που είναι η παγκόσμια είδηση, οι λαθρομετανάστες, αυτή η καταστροφή σε αυτούς τους πρόσφυγες πλέον, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι λαθρομετανάστες, αλλά είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγια, κάποιοι, το έχουμε εξηγήσει αυτό. Ναι, από τη Συρία και μαζί με αυτούς έρχονται και άλλοι. Τούρκοι, Αφγανιστάν, Πακιστάν κτλ. Κτλ. Αλλά όλο το πάντα πάει εκεί στη Συρία. Όπου η Ρωσία κατάφερε να αρχίζει να καθαρίζει την αυλή της Συρίας με το στρατό της και το ναυτικό της και την αεροπορία της. Όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απότυχε. Απότυχε, αλλά είναι φανερό. Φαίνεται ότι δικό τους παιδί ήταν αυτή η λεγόμενη ISIS, σχέδιο να φάνε τον Καντάφη, να ρίξουν την κυβέρνηση στο Κάιρο, στην Αίγυπτο δηλαδή, να δημιουργήσουν κατάσταση εκεί στο Ισραήλ, τη Συρία, και μετά είχαμε και το συμβάν, ας πούμε, στην Ουκρανία από τους ίδιους πάντα ανθρώπους, οι οποίοι είναι όλοι μεταπληρωμής, ξέρω εγώ τι να πω. Και όλα αποτύχανε, γιατί η κυβέρνηση της Αμερικής τα βρήκε, δηλαδή η κυβέρνηση του Ομπάμα τα βρήκε σκούρα σε όλες τις υποθέσεις, γιατί δεν ξέρανε πώς να δημιουργηθεί το πράγμα αυτό. Και έτσι, ας πούμε. Να εξηγήσουμε κάτι, Άγγελε. Εξήγησε μας σχετικά το τι γίνεται. Λοιπόν, η υπόθεση της Συρίας, Άγγελε, σχεδόν έχει πάει τώρα 5 χρόνια. Βλέπουμε τώρα τελευταία την Ρωσία να εμφανίζεται ενεργά. Του Μπασάρ Αλ-Ασάντ, ο πατέρας, ο Χαφέζ Αλ-Ασάντ, ήταν φιλοσοβιετικός και μάλιστα επί Σοβιέτ, οι Σοβιετικοί είχαν λιμάνι που στη Συρία. Μάλιστα. Μεσόγειο. Και ακόμα συνεχίζει. Αλλά 5 χρόνια τώρα σχεδόν φλέγεται η Συρία. Τα Αμερικανάκια εδώ το αποκαλούν εμφύλιο. Μόνο εμφύλιος δεν είναι. Αυτοί που πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις είναι μισθοφόροι. Μισθοφόροι. Είναι Σουνίτες, Μουσουλμάνοι, μισθοφόροι. Δεν είναι Σύριοι. Είναι από τη Σαουδική Αραβία. Άραβες οι περισσότεροι. Τσετσένοι. Από παντού.
και Τούρκοι. Ακόμα και Αμερικανάκια. Οι οποίοι έχουν πάθει πλήση εγκεφάλου και πάνε εκεί πέρα και πολεμάνε στο πλευρό των ISIS. Ναι. Λίγα αυτά, αλλά υπάρχουν. Ευρωπαίοι. Λοιπόν, αλλά ένα πράγμα να καταλάβουμε. Εάν ο Ρώσος, ο Πούτιν, μπορούσε να μπει στην Συρία από την αρχή, θα έμπαινε. Ο λόγος που είναι σήμερα ο Πούτιν στη Συρία είναι επειδή ο Αμερικανός τον επέτρεψε να πάει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Αμερικανός τον έδωσε τον Ρώσο τον okay, το OK. Ο Αμερικανός κατάλαβε ότι έκανε ένα μεγάλο σφάλμα, διέπραξε ένα μεγάλο σφάλμα στη Συρία. Μεγαλύτερο και από αυτό στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο διορθώθηκε η κατάσταση. Ή στο Ιράκ με τον Μπούς. Μπήκε η αδελφότητα η μουσουλμανική στην Αίγυπτο, έφυγε. Στην Αίγυπτο μετά που ανέλαβε η τωρινή κυβέρνηση, τους μουσουλμάνους της αδελφότητας, μουσουλμανικής αδελφότητας, τους βάζαν φυλακή. Τώρα όποιος δηλώνει μουσουλμανική αδελφότητα, τον εκτελούν επιτόπου στον δρόμο. Στην δηλαδή Αίγυπτο. Τόσο παράνομη είναι η μουσουλμανική αδελφότητα σήμερα στην Αίγυπτο. Αυτή όμως να υπερτιμήσουμε, ο ίδιος ο Ομπάμα είπε υποστηρίζουμε την αδελφική. Την μουσουλμανική αδελφότητα, ναι. Ναι. Και τα εξηγούσαμε όλα αυτά, Άγγελε, όταν φερόταν η Λιβύη, αν θυμάσαι. Που έκανε και ο ίδιος ο Καντάφη όταν τον σκοτώσανε, είπε στους Αμερικανούς προτού τον εκτελέσουνε, ξέρετε ποιους βοηθάτε. Α, αυτοί θα γυρίσουν εναντίον σας μια μέρα. Και το έκαναν με τον Αμερικανό πρέσβη. Το έκαναν. Στη Μπεγκάζη. Ναι. Στη Μπεγκάζη. Όπου το ήξερε και η κυβέρνηση στην Αμερική. Καθάρισε τον Αμερικανό πρέσβη στη Μπεγκάζη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Έτσι ήταν αυτά τα μεγάλα σφάλματα της Χίλαρη και δευτερεύων του Προέδρου. Γιατί τελικά ο Πρόεδρος ήταν υπεύθυνος. Αυτός ήταν υπεύθυνος, οπωσδήποτε. Αυτός ήταν υπόλογος. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι σφάλμα και του Προέδρου. Αλλά ήταν και όπως εξηγήσαμε πριν, ήθελαν να εφαρμόσουν ένα τουρκικό μοντέλο στα μη φιλικά κράτη της Μεσογείου. Τα πετρελαιοπαραγωγικά, τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν, τα 30. Λοιπόν. Τα μη φιλικά πετρελαιοπά. Εάν δεν, δηλαδή, θέλουμε να φέρουμε, έλεγε ο Μπούς, από τότε άρχισαν, Άγγελε, δημοκρατία στο Ιράκ. Στη Σαουδική Αραβία δημοκρατία δεν σου ενδιαφέρει. Εκεί κλέβει ο άλλος, τον κόβουν το χέρι. Εντάξει, αν το θεωρείς δίκιο, κάνε το και εδώ τότε. Γιατί εδώ δεν είχαμε, άμα κάποιος σκότωνε στη Φλόριδα ή στο Τέξας και ήσουν ένοχος σε μια δολοφονία, τον λιθοβολούν τον άλλον όταν... Σε βάζανε στην εθνική καρέκλα. Ο καθένας έχει τα δικά του συστήματα. Είναι εναντίον αυτά, αλλά πέρα η Σαουδική Αραβία με λες να την κάνουν εκεί. Αλλά θέλεις εκεί πέρα... Αλλά θέλεις εκεί πέρα... Περίμενε λίγο, Άγγελ, λίγο να πάρω το τηλέφωνο. Μίλα εσύ. Ναι, 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 ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αγαπητοί φίλοι, σε αυτά μέρη, αν ένα παιδί κλέψει, να τον βάζουν φυλακή, το κόβουν το χέρι, τα δάχτυλα. Γιατί δεν ξανακλαίει ο άλλος στη ζωή του. Εάν μας σκοτώσει, τον πετροβολούν, κάνουν άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει τα δικά του ηθική θύμα. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι μας λέγανε διάφορα να φέρουμε δημοκρατία στο Ιράκ και τα λοιπά. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Τουλάχιστον εμείς δεν τα μασάμε αυτά. Λοιπόν, πάμε πίσω στη Συρία. Και θέλω να εφαρμόσω το τουρκικό μοντέλο στα μη φιλικά κράτη. Τα κράτη τα οποία δεν ελέγχουν πλήρως, δηλαδή, ναι. Και τους γύρισε μπούμερανγκ. Ήθελα να εφαρμόσω το στρατηγικό βάθος του τωρινού Τούρκου Πρωθυπουργού του Αυτογλου, τότε όταν το έγραψε ήταν καθηγητής και μετά έγινε υπουργός εξωτερικών του Ερντογάν όταν ο Ερντογάν ήταν πρωθυπουργός. Λοιπόν, τώρα ο Ερντογάν είναι πρόεδρος. Λοιπόν, τι έγινε μετά. Δημιουργήθηκε η λεγόμενη αντιπολίτευση στη Συρία, αντάρτες. Οι οποίοι αντάρτες, οι περισσότεροι είχαν σχέσεις με την Αλ-Κάιντα και την Αλ-Νούστρα. Η Αλ-Κάιντα όλοι ξέρουμε ποιοι είναι, η Αλ-Νούστρα είναι 100 φορές πιο βάρβαρη από την Αλ-Κάιντα. Ας το εξηγήσουμε έτσι. Λοιπόν, και τους βοηθούσαν. Ποιος ευθύνεται πιο πολύ από όλους σε όλη η αμερικανική πολιτική σκηνή, γι' αυτό ο Τζον Μακέιν. Ούτε καν πρόεδρος ήταν ο Αλίκης. Αλλά επειδή συγείται ρεπουμπλικανός. Τους ρεπουμπλικανούς είχε λόγο. Ταξίδισε εκεί κάτω. Βεβαίως
Όταν βλέπεις Τζο Μακέιν, πίσω από τον Τζο Μακέιν είναι και το Ισραήλ. Αναφίβολο αυτό. Έτσι όπου βλέπεις τον Τζο Μακέιν να υποστηρίζει, να ξέρεις πολύ καλά, το Ισραήλ τον είπε να υποστηρίξει εκεί. Όπου βλέπεις τον Τζο Μακέιν να είναι αντίθετος, να ξέρεις καλά, το Ισραήλ τον είπε να καλά, είναι. Ο Τζο Μακέιν Εβραίος είναι. Τζο Μακέιν. Εάν όχι το Ισραήλ, το ΑΙΠΑΚ. Είναι Εβραίος. Δεν είναι Εβραίος, όχι. Δεν πρέπει να είσαι Εβραίος να υποστηρίζεις. Καλά, λέω για να το υποστηρίζω πολύ, ξέρω και εγώ τι γίνεται. Όχι. Ναι, αυτός ναι. Υποστηρίζει το Ισραήλ πιο πολύ από οποιοδήποτε Εβραίος στην Αμερική. Μάλιστα. Έτσι είναι ο Τζο Μακέιν, τι να κάνει. Να πάνε τον πλησιάσουν να υποστηρίζει και την Ελλάδα τώρα. Ο Τζο Μακέιν είναι υπέρ της Τουρκίας. Ας την Ελλάδα για τον Τζο Μακέιν. Τον Τζο Μακέιν να φύγει από τη μέση, καλύτερα θα είναι δηλαδή να φύγει από την πολιτική σκηνή, εννοώ να ησυχάσει η Αμερική. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ δεν είναι πρόεδρος. Λοιπόν, και έγινε αυτό που έγινε στη Λιβύη, έγινε αυτό που έγινε στην Αίγυπτο. Στη Λιβύη ακόμα δεν έχουν καθαρίσει. Στην Αίγυπτο τουλάχιστον καθάρισαν δηλαδή, μπήκε μια τάξη. Τώρα η Συρία. Μπήκε η Ρωσία στη Συρία. Πάλι. Τους επέτρεψε ο Αμερικανός να μπουν. Βοηθάνε τη Συρία τώρα και οι Ιρανοί, γιατί για ένα, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 4,5 χρόνια, το Ιράν ήταν οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι της Συρίας, υποστηρικτές της Συρίας. Και για θρησκευτικούς λόγους και μόνο. Όχι πολιτικούς λόγους. Ναι. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία. Στο Ισλάμ υπάρχει μόνο θρησκευτική ιδεολογία. Δεν υπάρχει, ας πούμε, πολιτικός λόγος του Ισλάμ. Έτσι είναι το πράγμα. Ναι, οι Σύριοι είναι Αλεβίτες Σιίτες. Οι Ιρανέζοι είναι Σιίτες. Οι περισσότεροι άλλοι μουσουλμάνοι στη Μέση Ανατολή είναι Σουνίτες. Η Αμερική, η Χίλαρη, δηλαδή οι Τούρκοι είναι Σουνίτες. Η Χίλαρη βρήκε με τον Τούρκο τον Ταβούτογλου και υποστηρίζουν τους Σαουδάρα, τους Σουνίτες. Και έτσι έγινε αυτό με τη Συρία. Υποστήριξαν τους αντάρτες, τους μισθοφόρους, θα καταλάβετε τη Συρία, θα σας βοηθήσουμε, θα πέσει ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ και θα έχετε το κράτος σας. Και από εκεί, εμείς θέλουμε να περάσει, να πάει στη Μεσόγειο. Από τα πετρέλα της Κασπίας. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Εντάξει, λένε, άρχισαν οι αναταράξεις και οι εχθρότητες στη Συρία. Περνάει καιρός, δεν πέφτει ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Έξω από τη Δαμασκό φτάσανε, ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ δεν έπεσε. Πήρανε κάποιες πόλεις εδώ εκεί, ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ δεν πέφτει. Τελικά άρχισε ο Αμερικανός σιγά σιγά να κάνει πίσω. Οι Σαουδάραβες βοηθούσαν, αλλά πώς να βοηθήσουν οι Σαουδάραβες, αγράμματοι είναι. Έχουν πετρέλαιο, γι' αυτό νομίζουν είναι άνθρωποι. Αλλιώς στα δέντρα πάνω θα ζούσανε, όποιοι έχουν δέντρα, εκεί κάτω. Και τελικά τι έγινε, οι αντάρτες είπαν ICCIR και τον Αμερικανό. Και τους υπολείπους θα κάνουμε δικό μας κράτος. Το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Ναι. Θα πάρουμε ένα κομμάτι εδώ από την Ανατολική Συρία. Θα πάρουμε ένα κομμάτι εδώ από το Δυτικό Ιράν. Συνορεύουν η Ιράκ-Συρία. Ούτως ή άλλως έχουμε εξηγήσει τη συμφωνία Sykes-Picot. Ότι τα σύνορα Συρία-Ιράκ είναι μια ευθεία γραμμή. Δεν ναι, είναι ναι. Βάση δημογραφικών ναι. Χαρακτηρισμών. Δεν υπάρχουν δηλαδή φυλές, οι οποίες μισούν ο ένας τον άλλο και τους χώρισαν μεταξύ τους. Έβαλε μια γραμμή, οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι τότε, πριν 100 χρόνια. Σωστά. Λοιπόν, έτσι έγινε και πήραν ένα κομμάτι αυτό από εκεί πέρα και είναι τώρα το κράτος, πήραν μερικά πετρέλαια και τα πουλάνε τα πετρέλαια αυτά σε κάποιους λαθρέμπορους. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάποιοι από τους λαθρέμπορους αυτούς είναι και Έλληνες εφοπλιστές. Πάντα κάτι θα υπάρχει εκεί. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. Να είπαμε και τώρα. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, και τώρα μπήκε η Ρωσία. Το θέμα είναι το εξής. Τι ζημιά έχει κάνει η Ρωσία μέχρι στιγμής στο Ισλαμικό κράτος. Δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ό,τι βγαίνει από τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Αμερικανός κάνει πως παραπονιέται, η Ρωσία δεν χτυπάει το Ισλαμικό κράτος, λέει, χτυπάει κάποιους αντάρτες τους οποίους βοηθούσαμε εμείς ή τουλάχιστον βοηθάμε, αφού εσύ ο ίδιος είπες, ρε Αμερικανέ, σταμάζεις να βοηθάς τους αντάρτες, τι σε νοιάζει τι κάνει η Ρωσία. Έτσι είναι. Λοιπόν, δηλαδή μην πιάσεις τα ψέματά σου,
Ξέρουμε πολύ καλά, εσύ επέτρεψες τον δρόμο σου να μπει μέσα. Μην το πες τώρα και λίγο δύσκολος, έτσι για να σε πιστεύουν οι Αμερικανοί. Άστο. Στο κάτω-κάτω, ο περισσότερος ο λαός, ο Αμερικανικός, δεν υποστηρίζει κανένα Ισλαμικό κράτος. Έτσι παράτα τους και τουλάχιστον φύγε τώρα δηλαδή πριν βρει τον πελά σου, Αμερικανοί. Γιατί αυτούς υποστήρισες τόσα χρόνια. Λοιπόν, τους δολοφόνους. Λοιπόν, μαζί με τον Τούρκο. Λοιπόν, τώρα πάμε Τουρκία, Άγγελε. Βλέπουμε δύο χτυπήματα τρομοκρατικά στην Άγκυρα πριν μερικές μέρες. Ένα πράγμα θα σας πω. Ο Κούρδος πολεμάει από εδώ το Ισλαμικό κράτος και από εκεί πολεμάει την Τουρκία. Ο Κούρδος έχει δύο μέτωπα. Έχει δύο μέτωπα. Αλλά προχωράει ο Κούρδος. Και δεν τον βοηθάει ο Ρώσος, να είστε σίγουροι. Τον βοηθάει ο Αμερικανός. Έτσι όσο προχωράει ο Κούρδος, ιδίως από εδώ και πέρα, εναντίον την Τουρκία, να είστε σίγουροι, πίσω του είναι ο Αμερικανός. Πάμε τώρα στα χτυπήματα στην Άγκυρα. Βγήκαν οι ειδήσεις ότι το έκαναν οι Τούρκοι. Κατά πάσα πιθανότητα να είναι από το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι. Εάν δούμε από εδώ και πέρα εξελίξεις εντός Τουρκίας, γιατί ήδη υπάρχει μια μεγάλη πόλωση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, εκείνη η διαδήλωση, τι ήταν, Άγγελε, που έσκασαν οι βόμβες στην Άγκυρα, ήταν μια ειρηνική διαδήλωση που ήθελαν, περισσότερο αριστεροί ήταν ούτως ή άλλως, αντιπολίτες του Ερντογάν, προεκλογικά είναι κιόλας τώρα, είναι μια προεκλογική περίοδος σήμερα στην Τουρκία, ήταν μια ειρηνική διαδήλωση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων. Αυτό ήταν και στην ειρηνική διαδήλωση αυτή πάνω σκάνε δύο βόμβες, σκοτώνονται 100 άτομα σχεδόν. Έτσι, εάν δούμε από εδώ και πέρα τις διαδηλώσεις να αυξάνονται, εάν δούμε εσωτερικές αναταράξεις εντός Τουρκίας, δηλαδή άλλες ενέργειες όπου θα υπάρχουν φόνοι κτλ, να είστε σίγουροι ότι αυτά που είχαμε δει στην πλατεία Ταξίμ τότε και τα άντεξε ο Ερντογάν, δεν έπεσε, γιατί πίσω από την πλατεία Ταξίμ ήταν ο Αμερικανός. Αυτά που είδαμε στην πλατεία Ταξίμ δεν θα είναι τίποτα μπροστά από αυτά που θα δουν τα μάτια μας τώρα. Mm-hmm. Εάν όντως είναι έτσι, τότε να είστε σίγουροι ότι τις δύο βόμβες μπορεί να μην τις έβαλε το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Μπορεί να υπήρχε άλλος δάχτυλος, προβοκάτσια δηλαδή. Έτσι θα τα δούμε αυτά, όλα είναι πιθανά. Εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος ότι τις δύο βόμβες τις έβαλε ο Ερντογάν. Δηλαδή για να τις έβαλε πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος για να τις έβαλε το βαθύ κράτος. Οι περισσότεροι αναλυτές που γνωρίζω προς τα εκεί το πάνε, αλλά όταν βλέπω κάποιους Εβραίους συγγραφές να ρίχνουν την ευθύνη εδώ, εκεί, εκεί, μετά αρχινά και να ρωτιέμαι, άραγε δεν είναι έτσι. Έτσι τα ακολουθούμε τα γεγονότα, Άγγελε. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα? Ας πάμε ένα βήμα λίγο, δηλαδή έχουμε τον κύκλο, ας πάμε λίγο μεγαλύτερο τον κύκλο. Πάμε λίγο Ευρώπη. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τώρα με την Ευρώπη? Και μετά πάμε Ελλάδα. Ας πιάσουμε Γερμανία. Ο Γερμανός, Άγγελε, θα επαναλάβει την ιστορία του. Πού το πάω? Ο Γερμανός, Άγγελε, η γερμανική οικονομία μάλιστα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εάν ο Πούτιν κάνει κάτι που δεν του συμφέρει, δηλαδή αν κλείσει τη βαλβίδα, ας το πούμε, το γερμανικό κράτος παράλυσε. Γεγονός. Αλλά δεν τον συμφέρει τον Πούτιν να το κάνει,
Γιατί ο Πούτιν τα χρειάζεται τα... το χρήμα. Τα ευρώ. Λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να το κάνει ο Πούτιν αυτό. Θα παραλύσει και η Ρωσία. Λοιπόν. Αλλά γιατί λέω ο Γερμανός θα επαναλάβει την ιστορία του. Στις 28 Οκτωβρίου του 40, Άγγελε, ο Μεταξάς, αντιπροσωπεύοντας τον λαό, είπε όχι. Γιατί απεδείχθη ότι και ο λαός είχε πει όχι. Ούτε δημοψηφίσματα χρειαζόμασταν, ούτε τίποτα. Είπαμε ένα όχι και τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Κάποιοι Έλληνες τότε, Άγγελε, λέγανε ναι. Ξέρεις ποιοι είναι, ποιοι ήταν. Οι φίλοι σου. Τα λεγόμενα κομμούνια. Α, τα κομμούνια. Βέβαια. Αυτοί έλεγαν ναι στο Μουσολίνι. Γιατί. Η επίσημη θέση του Κουκουέ το πρωί της 28 Οκτωβρίου του 40 ήταν ναι. Γιατί. Λίγα χρόνια πριν ο Χίτλερ είχε συνάψει συνθήκη με τον Στάλιν. Ο Χίτλερ και ο Στάλιν τότε ήταν φιλαράκια. Αργότερα βεβαίως τα χάλασαν. Ο Χίτλερ επιτέθη την Δυτική Πολωνία αρχίζοντας στις 6-9 του 39, αρχίζοντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την επόμενη μέρα ή δύο μέρες αργότερα κήρυξαν πόλεμο εναντίον τη Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία, γιατί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν κοινό αμυντικό δόγμα συνθήκη, τύπου συνθήκη με την Πολωνία, έτσι όποιος επιτίθεται την Πολωνία επιτίθεται και εμάς. Και δύο εβδομάδες αργότερα επιτέθηκε την Πολωνία ο Στάλιν από την ανατολική της πλευρά της Πολωνίας. Βεβαίως η Αγγλία και η Γαλλία δεν κήρυξαν πόλεμα τη Ρωσία τότε, είχε περάσει το πράγμα. Λοιπόν, και πάνω στην Πολωνία και τα λοιπά αργότερα, χάλασε το γλυκό μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Αλλά το είπε πάνω από είναι, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία και η Ρωσία ήταν φίλοι. Και η Γερμανία, διεφθαρμένα ζώα που είναι, εντάξει, γιατί δεν πρόκειται περί ανθρώπων, θα το ξέρουμε αυτό, διεφθαρμένη που είναι, να είστε σίγουροι, θα τα βρούνε με τους Ρώσους. Κάτι που θα εκνευρίσει πάρα πολύ τον Αμερικανό. Θα τον εκνευρίσει πάρα πολύ τον Αμερικανό. Λες για τώρα. Στο σημείο που ο Αμερικανός θα κάνει και κάποια πράγματα. Λοιπόν, έρχεται και αυτή η ώρα. Γιατί ο Γερμανός δυνάμωσε. Εφόσον δυνάμωσε, ήρθε η ώρα του πάλι. Να κάνει αυτό που κάνει πάντα. Αρχίζει πολέμους, όμως δεν ξέρει πώς να τους κερδίσει. Αυτό το πρόβλημά του. Το αιώνιο πρόβλημα του Γερμανού είναι αρχίζει πολέμους, αλλά δεν ξέρει πώς να τους κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει καμία δύο μάχες. Αλλά τίποτα παραπάνω. Έτσι έρχεται και το θέμα είναι σίγουρη. Θα πάει στο πλευρό της Ρωσίας. Πάμε τώρα Ελλάδα. Η Ελλάδα, Άγγελε, το μόνο που ελπίζουμε αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας είναι αυτό το οικονομικό πακέτο, θέλεις πες το, το πρόγραμμα θέλεις πες το, μνημόνιο θέλεις πες το. Αυτό κάπως να σηκώσει την ελληνική οικονομία. Δεν θέλουμε η κυβέρνηση να αποτύχει μόνο και μόνο για να μπουν κάποιοι άλλοι, γιατί είναι κάποιοι που αυτό θέλουν. Να αποτύχει η κυβέρνηση, γιατί αν αποτύχει η κυβέρνηση, απέτυχε η Ελλάδα. Οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν αποτύχει, απέτυχε η Ελλάδα. Εμείς τότε, κάποτε, δεν ήμασταν με μια ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Παπανδρέου, Άγγελε, γιατί βλέπουμε ότι κάτι βρωμάει. Από την πρώτη στιγμή είδαμε, Άγγελε, από το λεφτά υπάρχουν προεκλογικά του Οκτωβρίου του 9, είδαμε ότι εκεί κάτι βρωμούσε. Το Αμερικανάκι από τη Μινεσότα δεν τα έλεγε όπως έπρεπε να τα πει. Εντάξει, διαφορετικά τα έλεγε. Έτσι, μαριονέτα ήταν κάποια νου, δεν γνωρίζουμε. Έτσι, τρελός του χωριού, ο τρελός του χωριού μπορεί να ήταν, δεν ξέρουμε.
Εν πάση περιπτώσει, μας έφερε εδώ που είμαστε. Ναι, αυτός μας έφερε εδώ που είμαστε. Καλά πηγαίναμε. Ναι, είχαμε χρέος και άλλοι είχαν χρέος. Καλά πηγαίναμε όμως. Λοιπόν, έτσι δεν μασάμε αυτά που λένε ότι κρύβανε, ο Καραμαλής έκρυβε το χρέος. Όχι, ο Καραμαλής δεν έκρυβε το χρέος. Ο Παδρέου ανέλαβε τον Οκτώβριο του 9 και άρχισε να πληρώνει λογαριασμούς του κράτους για να ανέβει το έλλειμμα. Δεν εισέπρακτε από λογαριασμούς που έπρεπε να πληρωθεί η Ελλάδα για να μην είχε εισπράξεις. Τις κράτησε εκείνες τις εισπράξεις για το 2010. Για το 9 δεν τις ήθελε να τις πάρει το κράτος. Μάλιστα. Και έτσι ανέβηκε το έλλειμμα του 9. Τόσο απλό ήταν. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κόλπο του. Τα τελευταίους δύο μήνες δεν έφερε πεντάρα στον κρατικό προϋπολογισμό και εξόδεψε λεφτά. Και το έλλειμμα ανέβηκε. Τόσο απλό είναι. Και τα φόρσα στον Καραμαλή. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι Άγγελε, όσον αφορά τώρα τα γεωπολιτικά, το μόνο πράγμα που δεν είναι σίγουρο, Άγγελε, το μόνο πράγμα που είναι σίγουρο, ότι δεν βλέπω φυσικό αέριο από την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη για τουλάχιστον 10 χρόνια. Τουλάχιστον 10 χρόνια δεν βλέπω φυσικό αέριο να βγαίνει από εκεί. Γιατί διαφορετική γεωπολιτική λόγη, Άγγελε. Πρώτα λέγαμε μήπως η Γερμανία θέλει να βγει από εκεί πέρα να μην εξαρτάται από τη Ρωσία. Τώρα βλέπουμε όχι, η Γερμανία πάει προς τη Ρωσία, χρειάζεται τη Ρωσία, η Ρωσία χρειάζεται τη Γερμανία. Θα γίνουν αυτοί πολύ καλά φιλαράκια. Ο Αμερικανός ελέγχει εκεί πέρα, αλλά πρέπει να καθαρίσει κάποιες καταστάσεις πριν αρχίσει η δουλειά. Βλέπουμε το ρωσικό στόλο εκεί, βλέπουμε το κινέζικο στόλο εκεί, βλέπουμε το αμερικανικό στόλο εκεί πέρα. Too busy, εντάξει. πολύ βαρύ. Για πες μου, Γιώργο, τώρα ο κινέζικος στόλος εκεί κάτω και το αεροπλανοφόρο της Κίνας, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, με ποιους είναι, με τους Ρώσους? Αυτοί οι Άγγελε, οι Κινέζοι είναι με τους Κινέζους. Όπως ο Αμερικανός είναι με τον Αμερικανό, όπως ο Ρώσος είναι με τον Ρώσο. Ναι, οι Κινέζοι τι γυρεύουν εκεί πέρα, τι συμφέροντα έχουν? Οι Κινέζοι, Άγγελε, η Κίνα, και το έχουμε εξηγήσει άλλες φορές στην εκπομπή αυτή, η Κίνα δεν θέλει να έχει επανάσταση. Και ο μόνος τρόπος που να έχει επανάσταση η Κίνα είναι αν ο κόσμος δεν δουλεύει και δεν έχει να φάει. Ναι. Έτσι ο κόσμος για να δουλεύει πρέπει να παράγει. Ναι. Δεν μπορείς όμως να παράγεις και να τα βάσεις στην αποθήκη. Πρέπει να τα πουλάς. Το ρωσικό εμπόρευμα δεν έρχεται με αεροπλάνο, Άγγελε, με καράβια έρχεται. Εντάξει, κατεβαίνει κάτω από την Αφρική, περνάει το Σουέζ. Ειδικό ωκεανό και ανεβαίνει πάνω στο Σουέζ. Μεσόγειο. Εκεί πρέπει να έχει η Κίνα ασφάλες λιμάνια. Mm-hmm. Και αν νομίζεις αγόρασε το λιμάνι στον Πειραιά. Ξεφορτώνει εκεί πέρα και από εκεί με τρένα ή με άλλα καράβια πηγαίνουν στην Ευρώπη. Τα κινέζικα εμπορεύματα, Άγγελε, δεν έρχονται μόνο στην Αμερική. Σε όλο τον κόσμο πάνε. Και η Ευρώπη είναι μια τεράστια αγορά. Και ο καλύτερος τρόπος να φτάσει το κινέζικο εμπόρευμα στην Ευρώπη, Άγγελε, κάτω από την Αφρική, περνάει το Σουέζ και έρχεται εκεί πέρα στον Πειραιά. Μάλιστα. Εκεί είναι ο Κινέζος για να διασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα. Η μόνη πολιτική που δεν σκέφτονται τα δικά του συμφέροντα, δηλαδή που γνωρίζουμε εμείς, υπάρχουν και άλλοι, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν και άλλοι. Αλλά επειδή γνωρίζουμε εμείς τους δικούς μας πολιτικούς, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εμείς πολιτικούς που δεν σκέφτονται τα συμφέροντα της Ελλάδος. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Και εδώ θα διαφωνήσω, όπως τελευταία πολύ διαφωνώ, με τον φίλο τον Νίκο που τηλεφωνάει συχνά. Εντάξει. Τηλεφωνάει πάντα και τη διακασέτα πέσει. Οι Έλληνες πολιτικοί φταίνε, ο ελληνικός λαός φταίει. Ο Γερμανός έκανε τη δουλειά του. Όχι, Νίκο. Ο Γερμανός όταν πληρώνει τον Έλληνα πολιτικό, το λαδώνει, ο Γερμανός δεν κάνει τη δουλειά του και ο Γερμανός φταίει. Εντάξει, μη με λες ο Γερμανός κάνει τη δουλειά του. Ο κλέφτης όταν κλέβει του γείτονα το σπίτι, ο γείτονας δεν φταίει. Μη μου λες ότι ο κλέφτης έκανε τη δουλειά του. Ο βιαστής όταν βιάζει το κοριτσάκι, Νίκο, το κοριτσάκι δεν φταίει. Μη με λες ότι ο βιαστής έκανε τη δουλειά του. Εντάξει, λόγια... άλλαξε την κασέτα, Νίκο. Εντάξει, είτε η γνώμη του. Με λίγα λόγια, Γιώργο,
πού βρισκόμεθα τώρα στην Ελλάδα. Εντάξει, εσύ βλέπεις τον Τσίπρα να είναι για καιρό εκεί 4 χρόνια, να εξασφαλίσει την τετραετία. Εντάξει. Του ή στην εξαμηνία επάνω θα πάρει και αυτός βόλτα. Γιατί άκουσα πληροφορίες όμως τώρα ότι στην εξαμηνία, πρόσεξε αυτό που λέμε σήμερα, και θα το γράψουν και οι ακροατές μας, θα με θυμούνται. Στην εξαμηνία πάνω, κατά τον Απρίλιο ή Μάρτιο, θα έχουμε νέες εκλογές. Το νέο κόμμα που θα, και ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας θα είναι ο Καμένος. Να σου πω κάτι γι' αυτό, Άγγελε. Ένα πράγμα να είστε σίγουροι. Τη λίστα Λαγκάρτ και τρίχες γίνονται έρευνες. Κλέψανε πάρα πολύ χρήμα. Η κομματοκρατία μας τύφλωσε. Είμαι νεοδημοκράτης. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει οι διαδημοκράτες. Εγώ τον Πασόκ κυνηγάω. Είμαι Πασόκ. Βλέπε γενικό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι δικοί μας. Εγώ την δημοκρατία κοιτάω. Όλοι κλέβουν. Εμένα, άμα δεν με ενδιαφέρει ποιος έκλεισε την πατρίδα μου, επειδή αν ήταν δημοκράτης και δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πολλοί κλέψανε. Και πάρα πολλά θα βγουν στη φόρα, Άγγελε. Εάν βγουν όμως στη φόρα Σιριζέοι που κλέψανε, φοροφυγάδες μεγάλοι, γιατί και όταν φοροδιαφεύγεις, και αυτό ένα είδος κλεψίματος είναι. Ναι. Λοιπόν, θα βγουν πολλά στη φόρα. Είναι ο μόνος τρόπος που να πέσει αυτή η κυβέρνηση, εάν υπάρχουν υψηλόβαθμα στελέχη, είτε βουλευτές, είτε υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, στους κύκλους αυτούς. Τότε να θα πέσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο μόνο θα πέσει. Δηλαδή θα έχουμε εξελίξεις σε αυτά τα θέματα τις επόμενους μήνες. Γίνονται μεγάλες έρευνες. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τα δύο μεγάλα κόμματα που κάναν κουμάντο τα κρύβαν όλα τα δικά τους. Τώρα βγήκαν άλλοι. Ψηριζέως είναι, δεν καταλαβαίνει. Ναι, δεν θα πρέπει όμως, Γιώργο, δεν θα πρέπει τώρα ο Τσίπρας να αλλάξει και το Σύνταγμα. Να αλλάξει και να μην έχουν τους νόμους όπου προστατεύονται οι βουλευτές, εάν κλέψει, αν σκοτώσει, αν βιάσει, αν κάνει κεράνι. Αυτό είναι το άρθρο 86, αυτό που πρέπει να αλλάξει. Ασυλία, υπουργική ασυλία κτλ. Αυτό τους προστατεύει μόνο όταν πράττουν το υπουργικό τους καθήκον. Εάν είναι έξω βουλευτική η δραστηριότητα, έξω πολιτική, έξω υπουργική, όπως θέλεις πες το, η δραστηριότητα, τότε δεν προστατεύεται. Ένα παράδειγμα σου δώσω. Έχουμε κατακλυσμό, μπόρα κτλ. Πέφτει μια γέφυρα. Πέφτει μια γέφυρα. Ναι. Η γέφυρα αυτή πρέπει, Άγγελε, να διορθωθεί αμέσως, γιατί οι άλλοι τώρα πάουν παράκαμψη κτλ. Έρχεται ένας εργολάβος, λέει το Υπουργείο, σε δώσουμε 5 εκατομμύρια, την έχω έτοιμη σε 2 εβδομάδες. Έρχεται δεύτερος εργολάβος, λέει θέλω 10 εκατομμύρια, όχι 5, θέλω 10 εκατομμύρια, θα την έχω έτοιμη σε 3 μέρες. Ο Υπουργός υπογράφει με τα 10 εκατομμύρια, να το έχει έτοιμη σε 3 μέρες. Τελειώνει 3 μέρες, φεύγει. Γίνεται μετά μια έρευνα εξεταστική και λένε περίμενε, αυτός έδινε 5 να το κάνεις, γιατί έδωσες 10. Αυτό γίνεται μια εξεταστική εκεί. Ήτανε όμως το υπουργικό του καθήκον διέπραξε στην εκείνη τη δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος πήρε το στικάκι της λίστας Λαγκάρτ και το έκλεισε στο σιτάρι. Αυτό τι σχέση έχεις, κύριε Παπακοσταντίνου, με την υπουργική σου δραστηριότητα? Καμία. Εκεί πρέπει να πάει φυλάκι ο Αλίτσης. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό 86 τους προστατεύει. Τον υπουργό που πλήρωσε 10 εκατομμύρια τη γέφυρα για να είναι η γέφυρα έτοιμη σε 3 μέρες, για να μην κάνουν 100.000 αμάξια παράκαμψη κάθε μέρα, το είναι πράγμα. Αλλά τον άλλο τον υπουργό που έκλεισε το στικάκι, ενώ δεν ήταν διαπράττοντας το υπουργικό του καθήκον,
Εκεί προστάτευε την πεθερά του Αλίτης. Μάλιστα. Για να πάω σε μια διαφήμιση, η Επιτροπή Παραλλάσσεως καλεί τους πάντες, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή. Θα έχει το Όχι Δίνουνε Dance. Παρακαλούμε τους φίλους και φίλες να έρθουν. Το εισιτήριο θα είναι μόνο $30. Οι ομιλίες θα είναι περίπου 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Και μετά έχουμε μουσική από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο και τον Πέτρο Κουτσοβανάγο. Θα γίνει στο Μικρό Κοινοτικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Παρακαλούμε τους φίλους, πάρτε μας τηλέφωνο στο σταθμό στο 27725555 να σας δώσω τα εισιτήριά σας. Επίσης, εισιτήρια πουλούνται και από τον πρόεδρο της Παραλλάσσεως Κωνσταντίνο Σισόη, από τον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο, από το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας και τα υπόλοιπα τα σωματεία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μας. Παρακαλώ πάρα πολύ, προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και ελάτε κι εσείς να βοηθήσουμε την Επιτροπή της Παραλλάσσεως για την Εθνική μας Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1821 που γίνεται κάθε χρόνο ο Ισοτάφος Πρίνης. Μην το χάσετε. Αυτή την Κυριακή θα είμαι και εγώ εκεί, οπωσδήποτε. Θα έχουμε και τις κάμερες να τραβήξουμε, θα πάμε και στην τηλεόραση. Ελάτε κάτω να περάσουμε καλά την 18 Οκτωβρίου, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην σημερινή μας εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γιαλτουρίδη από την Βοστόνη. Ποια είναι η δική σας γνώμη με όλα αυτά τα οποία σας ακούσατε? Δεν έχει σημασία, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Γνώμες είναι αυτές των ακροατών μας και τηλεθεατών της Φωνής των Ελλήνων. Γιώργο. Και λίγο για Αμερική να μιλήσουμε, Άγγελε. Εδώ τώρα έχουμε το θέμα με τον λεγόμενο τον Ρόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια ένα προς ένα κάθε μέρα για την νίκη, για την προεδρία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει πιάσει τον παλμό, φαίνεται, των Αμερικανών. Αυτός κοροδεύει τους πάντες, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, λεφτά έχει, όλους τους αποκάλεσε, σας έχω πληρώσει όλους και σας έχω αγοράσει όλους. Και υπάρχει μεγάλο έτσι από τους Ρεπουμπλικανούς που περισσότερο από αυτούς τον θέλουν. Όχι οι ψηφοφόροι, αλλά οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν. Άγγελε, ο λόγος που οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν θέλουν τον Τραμπ είναι επειδή δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Και όταν λέμε δεν μπορούν να τον ελέγξουν, δεν εννοώ τον Ελληνοαμερικανό Ρεντς Πρίμπας, ο οποίος είναι ο οποίος ηγείται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό National Committee, ενώ τα συμφέροντα που υποστηρίζουν τους υποψηφίους αυτούς. Σε έχω δώσει ένα παράδειγμα. Ο τύπος με τα καζίνο, ο Σέλντον Άντελσον, από εδώ από το Ντόρτσεστερ της Βοστόνης είναι οι ρίζες του, και αυτός έχει μια περιουσία δεκάδες δις, γύρω στα 30 νομίζω έχει φτάσει, και ανεβαίνει τα σκαλιά πολύ γρήγορα αυτός. Δηλαδή δεν πιστεύω να ζήσει μέχρι να φτάσει τον Gates, αλλά τα ανεβαίνει πολύ γρήγορα, γιατί βγάζει πολύ χρήμα από τα καζίνο. Έχει το Venetian στο Las Vegas, στο Macau και τέτοια. Το Venetian 2 είναι εκεί νομίζω λέγεται. Και αυτός, Άγγελε, χρηματοδοτεί τους Ρεπουμπλικανούς. Και μάλιστα οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφοι. Είναι Εβραίος. Αυτός είναι Εβραίος. Περνάνε πασαρέλα μπροστά του. Αυτός είναι Εβραίος, Εβραίος είναι αυτός και βοηθάει πολύ το Ισραήλ. Σε αντίθεση με τον Σόρος, Άγγελε. Ο Τζορτζ Σόρος έχει εβραϊκές ρίζες, εβραϊκές με θρησκευτική έννοια τις λέμε. Ούγγρος, Ούγγρο-Εβραίος γεννήθηκε, αλλά δεν δηλώνει τώρα Εβραίος. Στο θρήσκευμα εννοώ. Γιατί το Εβραίος είναι θρήσκευμα. Δεν πιστεύει σε Θεό. Εάν δεν πιστεύει σε Θεό, δεν μπορείς να είσαι Εβραίος. Έτσι ο Τζορτζ Σόρος, γεννημένος Γεώργιε Σβάρτς, και μια φορά ρώτησα τον ντουλάτο, του λέω Παναγιώτη, για κάτσε κάτω. Αυτό το όνομα στα Ουγγρέζικα, όταν γεννήθηκε τουλάχιστον, αυτός βαφτίστηκε, τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρω, Γεώργιε Σβάρτς. Εάν πιάσεις το όνομα αυτό στα ελληνικά,
εάν το γράψεις με ελληνικά γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες, και το γάμα έχει μία αριθμητική αξία 3, το ε 5, το ρο 100, το γάμα 3, και πάμε λέγοντας Schwarz, κάνεις μία πρόσθεση των σύνολων, 666 βγαίνει. Mm-hmm. Το σύνολο. Αλλά θα το γράψεις έτσι πως γεννήθηκε, Γιώργη Σουάρτς. Το άλλαξε αργότερα αυτό, είναι ο Γιώργος Σόρος. Λοιπόν, και το λέω εδώ να τουλάτω, χρόνια πέρασε. Ρε Παναγιώτη, μήπως είναι αυτός για να το ξέρουμε. Όχι, λέει ο Παναγιώτης, είναι κάποιος από το Βέλγιο, κάπου εκεί με είπε, ένας πρίγκιπας είναι. Και ο Παναγιώτης νομίζει ένας υπάρχει, ζει σήμερα ο Αντίχριστος, ο Αντίχριστος της Αποκαλύψεως, ζει και είναι ένας Ευρωπαίος πρίγκιπας, κάπου ένα όνομα. Άμα είναι ρωά την άλλη φορά που θα βγει στον αέρα, αύριο πότε θα βγει. Αύριο. Για τη συζήτηση αυτή. Πάντως, ο Σόρος δηλώνει άπιστος. Έτσι δεν δηλώνει Εβραίος. Αλλά έχει εβραϊκές ρίζες. Οι γονείς του Εβραίοι ήταν. Αυτός ο τύπος, ο Άντελσον, εβραιότατος. Βοηθάει το Ισραήλ. Άρχισε την οργάνωση Άγγελε, την οποία θα κάνουμε κι εμείς μια ελληνική. Και σου είχα πει γι' αυτό. Ναι. Η οργάνωση λέγεται Birthright Israel. Τι είναι? Και τη χρηματοδοτεί αυτός. Γιατί εγώ το έψαξα. Μήπως είναι δημόσιες δαπάνες από τα Αμερική? Όχι. Χρηματοδοτήσεις είναι από ιδιώτες. Πιο πολλές από αυτόν. Τα Εβραιόπουλα, κυρίες και κύριοι της Αμερικής, και Εβραιόπουλα εννοώ δηλαδή, μπορεί ο παππούς να είναι Εβραίος, να πήρε μία σίξα. Σίξα, ξέρεις την Άγγελε? Σίξα. Σίξα είναι ο εφιάλτης κάθε Εβραίας μητέρας. Μάλιστα. Σίξα είναι μη Εβραία κοπέλα που παντρεύεται τον γιο της Εβραίας. Αυτή λέγεται σίξα. Και κάθε Εβραία θέλει ο γιος της να παντρευτεί μια άλλη Εβραία. Δεν θέλει να παντρευτεί καμία χριστιανή. Και αυτές τις γυναίκες οι Εβραίες δεν έχει σίξα. Εμάς περιπτώσει, Εβραιόπουλο και να έχει 10% εβραϊκό αίμα, αρχίζει να το αποδείξει εκεί πέρα, το στέλνει στο Ισραήλ Άγγελε δωρεάν για 15 μέρες. Για να γνωρίσει τις ρίζες του. Να γνωρίσει τις ρίζες του. Όλα πληρωμένα. Όλα πληρωμένα, Άγγελε. Και θα το κάνουμε αυτό και τα Ελληνόπουλα. Αυτό είναι καλό. Θα το κάνουμε. Θα ιδρύσουμε και τέτοιο οργανισμό. Και θα το χρηματοδοτήσουμε. Τα Ελληνόπουλα από εδώ από την Αμερική αποθαρχίσουν. Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος Αμερικής είναι και ποιο είναι το παρελθόν. Το παρελθόν θα φύγει από δηλαδή, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να λέμε πρέπει να είσαι πλουσιόπεδο ή κάποιο γνωστού ή τίποτα. Οποιοδήποτε Ελληνόπουλο, μπαμ, φτωχό, πλούσιο, μεσαίας τάξος, θα πηγαίνει στην Ελλάδα δωρεάν. Θα το κάνουμε και εμείς αυτό. Θα το κάνουμε και εμείς, όπως κάνει και αυτός ο Εβραίος. Israel, όποιος θέλει να σου το κοιτάξει. Ναι. Λοιπόν, και θα το κάνουμε αυτό και τα Ελληνικά. Έτσι είναι που δίνουμε και μεγαλώνουμε. Οι ομογενείς της Γερμανίας, της Αυστραλίας θα ακολουθήσουν και αυτοί. Και όσο μεγαλώνουμε, θα έχουν και άλλες δωρεές και θα χρηματοδοτείτε και θα στέλνουμε χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτά θα κάνουμε. Μάλιστα, αυτό είναι ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν. Έτσι αυτός ο Άντερσον, Άγγελε, πάμε πίσω στον Άντερσον, στείνει πασαρέλες και περνάνε οι ρεπουμπλικανικοί τύποι υποψήφοι για το δικό του χάρισμα. Γιατί αυτός, όποιο διαλέξει, θα στάσει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Mm-hmm. Στο κόμμα δηλαδή, για να τον προωθήσει. Για να χάσει ο Ομπάμα, αυτός έδωσε στις προηγούμενες εκλογές 100 εκατομμύρια. Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έδωσε 100 εκατομμύρια για να μπορούσουν, δηλαδή να μπορέσει δηλαδή ο Ρόμνη να κερδίσει τον Ομπάμα. Δεν κατάφεραν. Θα δώσω τώρα πιο πολλά. Να κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος. Λοιπόν, αλλά αυτουνού τις κατουρημένες ποδιές ο Τραμπ δεν τις φυλάει. Ο Τραμπ δεν φυλάει του Μούρντοκ που έχει το Fox τις κατουρημένες ποδιές. Ναι. Ο Τραμπ έχει τα δικά του χρήματα, δεν παίρνει πεντάρα από κανέναν. Εάν τον ψηφίσουν οι ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι και έχει το χρήσμα για το ρεπουμπλικανικό κόμμα, για την προεδρία, τότε θα πάρει χρήματα από το κόμμα.
θέλει δεν θέλει ο άντρας, ο να δώσει. Αυτά γίνονται πάντως αυτή τη στιγμή ανάμεσα τους ρεπουμπλικανικούς ψηφοφόρους, Άγγελε, να το διευκρινίσουμε, ηγείται ο Τραμπ. Και ο δεύτερος είναι τα μισά του Τραμπ έχει. Ο δεύτερος όποιος και να είναι. Λοιπόν, για να σου δω τώρα κάτι εσύ. Δύο-τρία παίζουν κάθε μέρα. Αυτό που έχει πιάσει ο Τραμπ τώρα, τον παλμό των Αμερικανών, Ρεπουμπλικανών και των Νεοδημοκράτων, γιατί άκουσα και γνωρίζω άτομα που είναι Νεοδημοκράτες, όχι Νεοδημοκράτες, είναι ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσουν τον Τραμπ. Διότι τους αρέσει με τον τρόπο ο οποίος παρουσιάζει τα γεγονότα. Παρουσιάζει τα πάντα. Από αυτά τα οποία λέει, πιστεύεις ότι αυτός θα τα πραγματοποιήσει? Κοίτα, Άγγελε, κανείς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όλα αυτά που λέει. Να μην κοροϊδευόμαστε. Σιγά που θα χτίσει τείχος. Ένα τείχος δηλαδή, όλοι δηλαδή, ας πούμε... Από το Τέξας μέχρι η Καλιφόρνια. Πόσα, εκατοντάδες μίλια είναι αυτό που καταλαβαίνω. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να φτύσει ένα κομμάτι κάπου. Εδώ υπάρχουν δηλαδή πιο πολλοί περνάνε από εδώ πέρα και τα λοιπά. Εκεί έχει ποτάμι, τόσο πιο δύσκολο είναι και τα λοιπά. Έτσι μπορεί να χτίσει, μπορεί να μην χτίσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χτίσει τίποτα. Εγώ πιο πολύ βλέπω να μπαίνει κάποιο fence παρά τείχος. Κάποιο φράχτης δηλαδή παρά τείχος. Αυτό το οποίο ο Ομπάμα έκανε, εχαλάρωσε την αστυνομία στα σύνορα. Δεν τους δίνει να είναι αυστηροί όπως ήταν παλιά. Και μπαίνουν ελεύθερα οι Μεξικανοί. Μπορεί αυτός να βάλει και να ενισχύσει ακόμα την αστυνομία και να πει, ξέρεις κάτι... Αντί να χτίσεις τείχο, yes. Αν στείλεις εκεί κάτω 1,000, 2,000, 3,000 αστυνομικούς, στρατιώτες όπως θέλεις πες. Με τα τζιπάκια και τα πάντα είναι δύσκολα για αυτούς. Έγινε να τελειώσει με προβολής, ελικόπτερα με προβολής για το βράδυ και τα λοιπά. Τελείως έλειξε. Ναι, έλειξε, δεν μπαίνει κανένα το μέσα. Αν υπάρχει περιπολία και τα λοιπά. Έτσι νομίζω θα πρέπει να γίνει. Αν να δίνεις δισεκατομμύρια. Yes. Έτσι το λέει αυτό γιατί πουλάει. Ο Αμερικανός το μασάει. Να κάνει, το ξέρει. Αυτά που λέει ο Τραμπ ξέρει πολύ καλά ότι ο Αμερικανός θα μασίσει το κουτόχρονο. Ναι. Τα περισσότερα που λέει, Άγγελε, συγγνώμη, κουτόχρονο είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν θα βγει, θα δούμε καμία ανάπτυξη, θα δούμε καμία έτσι στην αμερικανική οικονομία να γυρίσουν οι παλιές εποχές. Να μπορέσει ο Αμερικανός να δει παραδείγματος χάρη στην τράπεζά του. Θα πέσουν οι φόροι. Οι φορολογικοί κλίμακες θα μειωθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το μόνο σίγουρο το οποίο θα συμβεί, θα πέσουν οι φορολογίες. Ναι, οι φορολογικοί κλίμακες θα μειωθούν. Όπου εκεί θα δώσει κάποιο. Κοίταξε, αν πέσουν οι φορολογίες, είναι αυτό το οποίο θα συμβεί, θα ανέβει και η οικονομία λιγάκι. Σίγουρα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Βεβαίως, άμα, κοιτάξτε, όποιο κράτος. Επειδή δεν ανέβαινε ο Άγγελε, το ΦΕΤ ήταν σαφές την τελευταία του συνεδρίαση. Ναι. Τα επιτόκια δεν ανεβαίνουν προς το παρόν, στο άμεσο μέλλον. Γιατί τα επιτόκια μένουν εκεί που είναι. Εκεί που είναι. Δηλαδή, ένα οποίο. Όποιο θέλει να αγοράσει σπίτι, τα επόμενα 4-5 μήνες, να είναι σίγουροι, τα μόρκε θα είναι γύρω στο 3-4%. Δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα στις τράπεζες δεν πρόκειται να δουν άσπρη μέρα. Κοίτα. 0,5, 1,2, τόσο πληρώνουν τώρα τα επιτόκια δηλαδή σε... Δεν πάει και πολλά χρόνια αυτό. Η απόδοση. Έτσι είναι, Άγγελα, αλλά δεν έχουμε πληθωρισμό. Γιατί... Το θέμα είναι κάνει επενδύσεις κάπου αλλού για να βασιλευθώ στην τράπεζα. Πάνε γάρο σε κινητά, αγόρασε γη. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να επενδύσεις, Άγγελε, παρά να βασιλευθώ στην τράπεζα. Έτσι είναι. Και θέλουν πάρα πολύ, Άγγελε, ο κόσμος να επενδύσει στο μαγιστήριο. Το θέλουν αυτό πάρα πολύ. Γιατί βγάζει και χρήματα το κράτος. Από τα κέρδη στο χρηματιστήριο. Έτσι είναι. Στο χρηματιστήριο. Ναι, ναι. Τα κέρδη φορολογούνται. Έτσι είναι. Έτσι το συμφέρει αυτό το κράτος. Είναι διαφορετικοί λόγοι. Πάμε λίγο στους δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι λίγο μπερδεμένοι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Σάντερς, ο σοσιαλιστής από το Βερμόντ, εδώ πάνω δίπλα σε εμάς, ο οποίος τα λέει καλύτερα από όλους. Και είναι η Χίλαρη, η οποία έχει όνομα και τίποτα άλλο. Ούτε χάρη ούτε τίποτα έχει. Έχει απλώς ένα όνομα. Είναι και γυναίκα. Είναι κάποιοι άνδρες που θέλουν να δουν γυναίκα πρόεδρο. Είναι κάποιες γυναίκες που θέλουν να δουν γυναίκα πρόεδρο. Ασχέτως πόσο το μάρει. Δεν ξέρω να είπα τώρα τίποτα για αυτήν. Ποια γυναίκα είναι. Θέλουν να δουν γυναίκα πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, οι δημοκράτες αυτή τη στιγμή τα έχουν χαμένα. Αυτή τη στιγμή τα έχουν χαμένα. Μια φορά οι Αμερικανοί και οι ίδιοι οι δημοκράτες.
Εάν πήγαινε ο Μπάιντερς, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής σήμερα για πρόεδρος, είμαι σίγουρος ότι θα έπαιρνε παραπάνω ψήφους από ό,τι θα πάρει η Κλίντον. Οπωσδήποτε. Άγγελο, ο άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας. Είναι και μεγάλος τώρα. Όχι βαριά, αλλά δεν γίνεται. Είναι 80 χρόνο, πόσο είναι τώρα αυτός? Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ναι, δεν μπορεί να πάει. Δεν γίνεται. Ναι. Άγγελε, ο Λάμπρος στο chat ρωτάει κάτι. Γιώργο, εδώ επιβάλλουν το πλαστικό χρήμα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το οποίο εννοεί ο Λάμπρος, Άγγελε. Η πιστωτική κάρτα. Ναι, ναι, οτιδήποτε αγορές. Όταν λέγανε οτιδήποτε πάνω από 69 ευρώ, 70 ευρώ και πάνω πρέπει να είναι με κάρτα. Μετά λέγαμε θα βλέπεις εκεί πέρα λογαριασμού 69 ευρώ που θα πάει καπνός και τα λοιπά. Λάμπρο, κοίτα, φημιζόμαστε για τη δικό μας. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Το αεροπλάνο που πετάει το F-16 και κυνηγάει τον Τούρκο πάνω από τη ελληνικά νησιά να πάει πίσω ο Τούρκος από εκεί στο διάλογο που ήρθε, αυτό το αεροπλάνο κόστησε κάποια χρήματα. Κάποιοι θα μπουν και άλλοι θα μπουν φυλακοί για τις μύτες που πήραν την αγοραστή από το αεροπλάνο. Αλλά αυτό το αεροπλάνο καίγε καύσιμα και έχει και συντήρηση. Και όλα αυτά είναι money. Λοιπόν, πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας, Φάνη Λάμπρο. Πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας. Δεν λέω ότι είσαι φοροφυγάς, προς Θεού. Για όλους τους Έλληνες. Πρέπει να πληρώνουμε πρέπει τους φόρους. Όλοι να τζοντάρουν. Ναι, πρέπει να κάνουμε όλοι το καθήκον της πατρίδας, όχι το δικό μας. Δηλαδή, εννοώ δηλαδή το καθήκον μας για την πατρίδα, όχι για το συμφέρον μας. Αυτό εννοώ. Πρέπει να για την πατρίδα. Έτσι, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Πλαστικό είναι, τι να κάνουμε, πλαστικό είναι. Μακάρι να ήταν όλα πλαστικά. Το σχέδιο βίντεο του Βαρουφάκη, ένα είδος πλαστικού ήταν. Ήταν ένα παράλληλο νόμισμα, αλλά ελεγχόμενο. Κάθε συναλλαγή από ταμιακή μηχανή συνδεμένη με την εφορία ήτανε. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε. Πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς έχουμε, Άγγελε, πας και παίζεις λότο στο 7-Eleven ή τι έχετε εκεί πέρα, τις γκροσερίες τις μικρές, και παίρνεις το λαχείο 6 αριθμούς. Ναι. Αυτό το χαρτάκι, Άγγελε, από πού βγαίνει? Ένα ειδικό μηχάνημα, εντάξει, που έστησε εκεί πέρα η πολιτεία, το Lottery Commission. Εντάξει, ένα είδος ταμιακή μηχανή είναι και αυτό, συνδεμένο μέσω ίντερνετ στα κεντρικά σερβερ της λοταρίας, της πολιτείας σου. Και βεβαίως πολλές πολιτείες τώρα συνεργάζονται, όπως τα Mega Millions, όπως το Powerball. Ναι, 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 πολλά και διάφορα. Κεντρικό σερβερ. Ναι. Αυτές είναι οι ειδικές ταμιακές μηχανές, όπου τυπώνε δηλαδή το lottery ticket. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι τώρα μια ταμιακή μηχανή που τυπώνει απόδειξη και εσύ πληρώνεις τα χρήματα. Και αυτή η ταμιακή μηχανή είναι συνδεδεμένη με το main server της εφορίας, της ΔΟΗ, στην οποία ανήκει. Με λίγα λόγια, θα σε ξέρουν ακριβώς το τι κάνεις. Για κάθε να πάμε ταμιακή μηχανή, ακόμα και στο περίπτερο. Γιατί δεν έχω πολλά χρόνο μπροστά μου, να πάμε στα τηλέφωνα. Ακόμα και στο περίπτερο, τέτοιες ταμιακές μηχανές. Κάθε ταμιακή μηχανή στην Ελλάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τοπική ΔΟΗ. Μάλιστα, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Αγγελή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, δεν νομίζεις ότι ο Τραμπ είναι λίγο επικίνδυνος με αυτά τα άστατα που λέει? Θέλω να απαντήσω. Εγώ θα κλείσω το τηλέφωνο και να μου εξηγήσει. Ναι. Κοίτα, τώρα το επικίνδυνος δεν ξέρω ακριβώς που το πάει ο φίλος ο ακροατής, αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, δεν πιστεύω να εννοείται αυτά. Γιατί πώς να είναι κάποιος επικίνδυνος όταν λέει οι Λατίνοι, Μεξικάνοι, όπως λες, εγκληματίες, πρέπει να φύγουν από την Αμερική. Δεν έχουμε σύνορα, δεν έχουμε χώρα, λέει. Δεν έχουμε κράτος. Λοιπόν, έτσι δεν πιστεύω εννοείται αυτό. Εκεί δεν βλέπω κανένα κίνδυνο. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ο άνθρωπος είναι πολύ προσεκτικός. Πάλι, ναι, λίγο τον υποστηρίζω. Από όλους τους άλλους θα τον υποστηρίζω πιο πολύ. Αν ήταν σήμερα οι εκλογές, δεν ξέρω ποιον θα ψήφισα. Σας το λέω τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό. Αλλά προς τον παρόν δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Όσον αφορά όμως την εξωτερική πολιτική, σχετικά με τον Πούτιν για παράδειγμα, πολύ καλά τα λέει. Εγώ, λέει, μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτόν. Εγώ μπορώ να μιλήσω με αυτόν. Πού είναι ο κίνδυνος? Όσον αφορά
τη Μέση Ανατολή. Έχει εκδηλωθεί αρκετές φορές. Δεν μιλάει σαν πολιτικός. Όταν μιλάει για τους ISIS, they're a bunch of bad dudes. Τώρα να ακούς έναν επαγγελματία πολιτικό να μιλάει έτσι. Δηλαδή, εντάξει τα λέει, ναι, they are a bunch of bad dudes. Okay? Άρα εντάξει, πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω και δεν τα γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα εκεί κάτω. Όσον αφορά τι γίνεται και τα λοιπά. Η αλήθεια να λέει δεν τα γνωρίζει, αλλά πρέπει να ξέρετε. Αυτοί που τα γνωρίζουν είναι πολύ πιο επικίνδυνοι. Γιατί τα γνωρίζουν και δεν τα λένε. Με λίγα λόγια, Γιώργο, ξέρεις τι γίνεται. Έχει αποδεχτεί τα τελευταία χρόνια το εξής. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όσοι αυτοί που ήταν δικηγόροι και γνωρίζανε τον νόμο πολύ καλά της Αμερικής, μας έφεραν σε φοβερές αρνητικές καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάρε όλους αυτούς τους πρόεδρους που περάσανε. Ένας πέρασε ο οποίος ήταν ηθοποιός. Ο καλύτερος από όλους αυτούς ήταν. Ο καλύτερος. Θυμάμαι εκείνη την εποχή, ήμουνα στο Golf του Μπέι στο στούντιο, είχα μια μεγάλη τηλεόραση και βλέπαμε. Δεν έχασα εκπομπή του, α πούμε, ήταν να παρακολουθώ και λέω: κοίταξε ο Καϊμπόη, θα βγει, α πούμε, το πρόεδρο. Και τον ψήφισε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό ο άνθρωπο ήταν με το λαό. Δεν ήταν δικηγόρο. Δεν προσπάθησε να παρουσιάσει ή να περάσει νόμου όπου να μπορεί να καλύψει τον πισινό του, όπω κάνουν οι σημερινοί πολιτικοί. Κοίταξε τον Ομπάμα. Δικηγόρο. Κοίταξε τον Κλίντον. Δικηγόρο. Όλοι αυτοί δικηγόροι. Ουέν και αλίμονο άμα ο λαός ψηφίζει δικηγόρους να τρέξουν για την πολιτική. Εγώ μια φορά άμα ξέρω ότι κάποιος είναι δικηγόρος, δεν τον ψηφίζω. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα είναι disaster για το κράτος. Κατασυνείδηση ψεύδεται. Βεβαίως. Γιατί έχει το νόμο και τον προστατεύει. Ξέρει πώς να καλυπτεί δικηγόρος. Ξέρει πώς να πει ψέματα και να μην πιαστεί. Ναι, ξέρει, γιατί ξέρει, έχει τα παραθυράκια, μελετάει, διαβάζει το Bible, δηλαδή τα βιβλία του μέσα για το λόγο που έχουν. Και ξέρει ακριβώς πώς θα καλύψει τον εαυτό του, ό,τι και να κάνει. Ενώ ένας απλός, γιατί μην ξεχνάμε, ο Τραμπ είναι και επιχειρηματίας. Ναι. Για να κάνει ο άνθρωπος αυτός τόσα δισεκατομμύρια δολάρια στην τσέπη του, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ας δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι σαν να έχεις ένα απλό εστιατόριο και έχεις ένα μάνατζερ. Βάζεις τον ένα μάνατζερ για 8 χρόνια. Το ρίχνει έξω το εστιατόριο. Φασαρίες, μπουνιές, γκάνες, σκοτώνονται, κάνουν, ράνουν. Βάζεις τον άλλον το ίδιο. Βάζεις όμως έναν επιτυχημένο επιχειρηματία που τη χάνει να έχει ένα εστιατόριο σε κάποια άλλη πόλη και ο οποίο κάνει εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, να είναι αυτός. Και τον έβαζε αυτό το εστιατόριο που δεν πάει καλά. Και μέσα σε 6 μήνες το εστιατόριο ανθεί και πάει επάνω. Και όλοι πληρώνονται και κάνουν λεφτά. Έτσι ακριβώς είναι και η πολιτική, κυρίες και κύριοι. Για λέγε Γιώργο. Και θα το θυμούνται αυτό οι παλιοί Νεοορκέζοι. Ναι. Πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ο Ντίνκινς, από ό,τι θυμάμαι, ήταν δήμαρχος, ο Μαύρος, Νέας Υόρκης. Ναι, 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 ναι. Εκεί πέρα το παγοδρόμιο που έχουν στο κέντρο της Νέας Υόρκης, το Rockefeller Center. Ναι. Εκείνο ήθελε συντήρηση, ήθελε διόρθωση, κάτι ήθελε. Ολόκληρη η πόλη Νέα Υόρκη με τη διορθώση. Είπε ο Τραμπ, δώσε το μάτι, το κάνω τζάμπα. Το ανέλαβε ο Τραμπ, εσύ με το βάλω, τελείωσε. Και τελείωσε το πρόβλημα. Για πάμε σε ένα τελευταίο τηλεφώνημα, έχουμε μισό λεπτό για να κλείσει η εκπομπή. Λέγετε παρακαλώ. Ναι. Πέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος με ακούει. Ναι, σε ακούει. Δεν ακούω. Γιώργο, πες μου αν είμαι Ελλάδος ή όχι. Αυτά που είπε τώρα όλα ο Αγγελάτος, τα αρχήριξε ο πατέρας ο Μπούς. Τελείωσε. Πολλά άρχισε ο πατέρας ο Μπούς και συνέχισε ο γιος ο Μπούς. Ένα πράγμα άκουσα το Δουκάκι να λέει σε μια συνεδρίαση που είχαμε πριν 10 χρόνια. Εάν κέρδιζα εγώ τον πατέρα, κανένας από εσάς δεν θα είχε ακούσει για τον γιο. Μάλιστα, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού και πάλι αύριο θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Τουλάτο εδώ. Γιώργο Νάκης, καλό βράδυ. Γεια σας, καλή νύχτα. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή αυτή ηχογραφήθηκε και θα παρουσιαστεί αργότερα εδώ στο YouTube για αυτούς που δεν την είδαν ή θα ήθελαν να ξαναδούν την εκπομπή πιο αναλυτικά να την ακούσουν. Την αγάπη μας από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, μην ξεχνάτε την Κυριακή αυτή. Η χοροσπρίδα της Επιτροφής Παρελάσεως, The Ohi Dinner Dance. 7 η ώρα το βράδυ, στο μικρό κοινωνικό κέντρο του Αγίου Νικολάου, δίπλα από την εκκλησία θα είναι, του Αγίου Νικολάου στο Τάπο Σπρινγκς. Γεια σας από μένα, ναι, και να περνάτε καλά, πάντα με το χαμόγελο. Υγεία και χαρά σε όλους. Την αγάπη μας από τη Φλόριδα, κυρίες και κύριοι.